Σήμερα 5η, 18 Ιουνίου 2020. Βρίσκομαι εδώ, στο χώρο με τον καζόν, δίπλα στην λίμνη, στον κήπο του νερού της Νέας Παραλίας Θεσσαλονίκης. Ένα όμορφο μέρος που έχετε σίγουρα μάθει από το κανάλι μου, που έχει μέσα βατράχια, ψάρια, χελώνες, κύριες κοκκινομάγουλες που πέταξαν ασυνείδητοι και άλλα ζώα. Έχει γίνει ένα όμορφο υδάτινο οικοσύστημα σιγά σιγά. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς το έχουν κάνει τώρα, να τρομάξετε. Εδώ πέρα είναι τον καζόν, έχει και λίγα δέντρα για σκιά. Πάλι καλά που βάλαν δέντρα. Ξέρετε, για ευκολία πολλές φορές τα πάρκα τα βάζουν εδώ στο Ελλαδιστάν, μόνο καζόν, ελάχιστα δέντρα. Αν και κατά τη γνώμη μου δεν θα έπρεπε να υπάρχει αυτό. Θα έπρεπε να είναι ένα μέρος με θάμνος και στη μέση θα μπορούσε και να μην έχει πολλά χόρτα. Και να έχει λίθινες δομές τεχνητές εδώ στον τοίχο για να μπορούν να κρύβονται ζώα, και έτσι εδώ θα μπορούσαν να ζήσουν και πρασινόφρυνοι και σαύρες, πολύ περισσότερα ζώα. Τώρα έχουμε ζώα μόνο στη λίμνη. Αν όμως είχε γίνει αυτό πάρκο αμφιβίων και αρπετών, θα ήταν καλή ιδέα. Θα ήταν κάτι το πρωτότυπο και βοηθητικό για αυτά τα ζώα να μπορούν να ζήσουν και μέσα στην πόλη κάπου. Από εδώ ξεκινάμε λοιπόν. Εδώ είναι το πιο light μέρος της καταστροφής. Δείτε τι κάνανε. Κούρεψαν όλα τα χόρτα γύρω από τη λίμνη. Μέσα στο καλοκαίρι. Αυτά το χειμώνα συνήθως τα κόβανε, τότε που ήταν ξερά. Γιατί εδώ δεν έχουν θαμνάκια και άφησαν λίγα χόρτα. Ήριδες εδώ, κουρεμένες ήριδες. Πώς θα δυναμώσουν τους κονδύλους τους για να ανθίσουν καλά την επόμενη χρονιά, μα τις κόβεται έτσι. Κόψαν και τα καλάμια. Αυτά δεν είναι καζόν όμως, που είναι χαμηλά χόρτα και μένουν πράσινα ακόμα και κομμένα. Αυτά γίνονται αυτό το κίτρινο, καφέ, χάλια πράγμα. Άμα τα κόψεις, θα ξαναμεγαλώσουν αν τα αφήσεις, αλλά στρεσάρουν τόσο να είναι μέσα στο καλοκαίρι, δεν μεγαλώνουν τόσο πολύ όπως την άνοιξη. Δεν θα κάνουν τόσο ισχυρά φύλλα. Δείτε την νησίδα πώς την κάνανε. Ένα στεγνό πράγμα. Έχασαν και την κρυψόνα τους στα βατράχια. Τώρα είναι πιο ευάλωτα που είναι έξω. Εντάξει, χελώνες δεν έχουν τόσο θέμα γιατί έχουν προστασία τα βατράχια μας. Να δούμε εδώ, έχει κάτι. Βατραχάκι, ναι, πήδηξε μέσα. Δεν κουάζουν τώρα πολύ γιατί έχει και ζέστη. Το βράδυ αρχίζουν. Την άνοιξη ήταν και τη μέρα, εντάξει. Τώρα ποιος πάνε. Άκουσα πριν λίγα, αλλά δείτε τι κάνανε. Εδώ έχει κάτι πλάκες που βγήκαν από τη γέφυρα εδώ, την ας πούμε γέφυρα. Ποτέ δεν τις έχουν πάρει. Νερό, εδώ είναι οι κοκκινομάγουλες, οι χελώνες μέσα στα βατράχια, τα ψάρια. Τώρα λόγω ζέστης κρύβονται τα πιο πολλά. Νούφαρα υπάρχουν, αυτά σώθηκαν γιατί δεν είναι εντός εισαγωγικών αγριόχορτα για να θέλουν κόψιμο. Και έτσι σώζονται. Την ανθοφορία δεν την πρόλαβα γιατί δεν ήξερα ποιες μέρες είναι, δεν την έχετε δει σε κανένα βίντεο. Δείτε πώς τα κάνανε, δείτε. Λες και είσαι σε κανένα χωράφι, στη μέση του πουθενά μακριά από το νερό. Η λίμνη πρέπει να είναι πράσινη, πρέπει να έχει χόρτα γύρω-γύρω. Δίνουν και την αίσθηση δροσιάς, ακόμα και αν δεν έχει πολύ σκιά. Είναι και κρυψόνα για τα ζώα. Σκεφτείτε για ένα μικρό ζώο, όπως ένα αμφίβιο, ένα ερπετό, ένα χόρτο είναι ίσα με ένα δέντρο και πιο μεγάλο. Δείτε εδώ, αφήσανε ξερά φύλλα μαζεμένα. Χάλια, χάλια. Δείτε τι κάνανε. Εδώ πριν είχε μια χελώνα και έφυγε μέσα. Έχουμε πρόβλημα και με τις χελώνες που δεν έχουν πού να γεννήσουν τα αυγά τους, δεν έχει άμμο. Εντάξει, στην αρχή δεν είχε χελώνες στο μέρος, αλλά τώρα που έχει, ας μεριμνήσουν και για αυτές. Να είναι ωραίο περιβάλλον και για τις χελώνες. Εντάξει, τα βατράκια δεν έχουν θέμα γιατί να παράγονται μέσα στο νερό. Και εδώ αφήσαν λίγα. Δείτε εδώ. Μόνο φωτιά που δεν βάλανε. Τους έχω ικανούς και γι' αυτό. Δείτε εδώ το νησί πώς το κάνανε. Λες και είναι καμιά παραμελημένη νησίδα στη μέση ενός μεγάλου δρόμου. Στεγνό. Εντελώς χάλια. Εντελώς στεγνά πράγματα. Γίνεται μια λίμνη να είναι έτσι. Δεν μπορώ να τα βλέπω αυτά. Δείτε πώς το ξυρίσανε. Ας ξυρίσουν έτσι το προβληματικό κεφάλι τους. Όχι τη λίμνη. Αλλά όπως και με τα κλαδέματα των δέντρων που στη Θεσσαλονίκη γίνονται όποτε να είναι πραγματικά, ό,τι να είναι εποχή και τα καταστρέφουν. Γι' αυτά δεν είναι υπεύθυνοι γεωπόνοι και βιολόγοι. Ανειδίκευτοι εργάτες έρχονται εδώ.
να τα κόψουν, ίσα ίσα να βγάλουν ένα μεροκάματο, να το φάνε σε μπύρες και καπότες. Μην νομίζετε ότι τους νοιάζει η φύση. Το τελευταίο πράγμα που τους απασχολεί είναι αυτό. Και εδώ ίσως τώρα να τρομάξουμε και ένα πατράκι να μπει μέσα. Να τα. Όταν ερχόμουν πριν είχε πιο πολλά, αλλά είχαν ήδη μπει μέσα. Και γι' αυτό δεν θα τα προλάβουμε. Τα νούφαρα εδώ σώθηκαν. Για να δούμε από εδώ. Πολύ ζέστη. Μεσημέρι τώρα, Ιούλιος, το νερό θα έχει γίνει σούπα. Τα συντριβάνια εδώ, τα πρώην συντριβάνια. Πριν 2 χρόνια κλέψαν τις ολινώσεις οι γύφτοι. Κάμερες και τέτοια δεν υπάρχουν φυσικά. Δείτε εδώ πώς το κάνουν. Όλο αυτό ψήνεται το καλοκαίρι. Το χώμα υποβαθμίζεται, οι μύκητες, οι μικροοργανισμοί όλοι αυτοί που θέλουν υγρασία σκιά για να δουλέψουν καλά εξασθενούν. Το νησάκι ακόμα χειρότερα. Λίγο πράσινο εδώ, ανεπαρκές φυσικά. Εδώ είναι το βαθύ νερό που ρίχνω και την τροφή στις σκελώνες, τώρα δεν έχω κάτι. Να τις ρίξω, δείτε το νησάκι πως είναι. Μια ένα χάλι και μισό. Και επειδή κάνει πολύ ζέστη φεύγω. Δείτε και από εδώ πίσω μεριά. Είχαν ξυρίσει τα φυτά και νωρίς την άνοιξη. Τι θα γίνεται δηλαδή, συνέχεια θα τα κόβουν εδώ. Δεν θα ζήσει τίποτα. Άχρηστη, άχρηστη, απαράδεκτη. Καμένα όλα εδώ. Για να δούμε από εδώ μεριά. Αυτά λοιπόν. Ας ελπίσουμε ότι θα μεγαλώσουν χωρίς να το προσέξουν. Λίγο να δροσιστεί το νερό. Γεια σας.